Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και στεγαστική κρίση. Η άνοδος των τιμών φαίνεται να αποκλείει χιλιάδες από το να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Όμως, όλα τα προβλήματα έχουν και τις λύσεις τους. Για να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε την κατάσταση, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate, Θεμιστοκλή Μπάκα. Κύριε Μπάκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Λοιπόν, ψηλά οι τιμές, στεγαστική κρίση. Δεν μπορεί ο κόσμος να αγοράσει το σπίτι του πια. Κύριε Μαραβελίδη, βλέπουμε ότι 3-4 νοικοκυριά βρίσκονται σε στεγαστική κρίση. Είτε λόγω των αυξημένων νοικίων, είτε λόγω της αύξησης αυτή τη στιγμή που καταγράφουν οι τιμές πόλης των κατοικιών, ακόμα και 30% σε το 2018. Εγώ θα σας αναφέρω ότι πλέον είδαμε και την έκθεση του ΟΑΣΑ που αναφέρει ότι απαιτείται μάλλον 13 χρόνια δουλειά για να αποκτήσει κάποιος ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών μέτρων. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας άθλος και για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και με έρευνες της ΕΣΤΑΤ, το 67% διαμέσου σπουδικό δωμάτιο. Γενικότερα βλέπουμε, κύριε Μαναβελίδη, ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο δύσκολα μπορεί κάποιος να αποκτήσει ακίνητο στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι ο ΑΣΑΕ δίνει και μια πρόταση στις χώρες, λέγοντας ότι πρέπει να δουν τι θα συμβεί πλέον με τον φόρο στην ακίνητη περιουσία, αλλά και παράλληλα να μειώσουν τα στεγαστικά επιτόκια. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι τον Οκτώβριο του 2021 η χώρα μας είχε μέσο στεγαστικό επιτόκιο 2,92%, όταν το εισαγωγικό όρο στην Ευρωζώνη ήταν μόλις 1,3%. Καλά, τώρα θα πάει 4,5% τον Απρίλιο είχαμε στο 2,8%. Εμείς αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, κύριε Μαραβελίδη, είναι το εξής. Θα πρέπει οι τόκοι σε στεγαστικά δάνεια να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή πληρώνει τόκους 2.500 ευρώ το χρόνο και έχει ένα εισόδημα 30.000 ευρώ, να φορολογείται 27.500 ευρώ. Είναι μη λογικό αυτή τη στιγμή να φορολογούμαστε συνολικά στο εισόδημά μας όταν πληρώνουμε τόκους και τόκους 4-4,5% όπως είπατε και εσείς που θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, κύριε Μαραβελίδη, πραγματικά βλέπουμε ότι δεν πρόκειται στο μέλλον να αγοράσουν ακίνητο. Αυτό καταγράφεται πλέον σε όλες τις έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι ζητούμενες τιμές ενοικίας αγγίζουν ακόμα και το 30% αύξηση στο 2018. Θα πρέπει σε μια λογική πλέον, κύριε Μαραβελίδη, να σκύψουμε όλο το κεφάλι και να δουλέψουμε πάνω σε μια ευρεία στεγαστική πολιτική. Αυτό που αναφέρουμε πάρα πολλές φορές είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων για να δούμε μια μείωση των ζητούμενων τιμών μίσους των κατοικιών. Παράλληλα, αυτό που αναφέρουμε είναι να ξαναεπανέλθει η έκπτωση φόρου για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κύρια κατοικία, αλλά μισθώνουν κύρια κατοικία. Σκεφτείτε κάποιος να πληρώνει τώρα 500-600 ευρώ το μήνα ενίκιο, δηλαδή 7.000 ευρώ το χρόνο, και να μην εκπληρώνει το εισόδημά του. Ή ουσιαστικά να μην έχει ουσιαστικά μια έκπτωση της δαπάνης. Έχουμε φτάσει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπου είναι ένα ενίκιο, ένας μισθός. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε βελτίωση, ότι κάποιες από αυτές τις λύσεις θα τα ακούσουν οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις. Και με αυτό, κύριε Μπάκα, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση στο Δελτίο απόψε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.